Ο αθλητής στην κόκκινη γωνία είναι ένας αθλητής από το Βέλγιο, πολλά χρόνια πρωταθλητής Βελγίου, και του δίνεται η ευκαιρία να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα σήμερα με αντίπαλο το Μιχάλη Νεοφύτου. Στην μπλε γωνία βλέπουμε τον προπονητή, τον Χρήστο τον Αραβή, ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια ομοσπονδιακός προπονητής, με μεγάλη εμπειρία. Εδώ βλέπουμε το διαιτητή να εξηγεί τους κανονισμούς για να υπάρχει ένα καθαρό παιχνίδι. Τρεις γύροι των τριών λεπτών. Πρώτος γύρος. Ο Ντότζι, όπως βλέπουμε, αριστερόχειρας, southpaw. Νεοφύτου orthodox, δεξιόχειρας, δεξιογκάρδης. Αρκετά ενεργητικός ο Ντότζι. Καλό αριστερό, ίσιο από τον Ντότζι Αγιακιά. Καλοδουλεμένος αθλητής. Αρκετά ίσια χτυπήματα. Δείχνει πως θέλει τον αγώνα και έχει μπει πολύ δυνατά από τον πρώτο γύρο. Καλό ίσιο αριστερό από τον Ντότζι. Ο Νεοφύτου προσπαθεί με σπάσιμο της μέσης να αποφύγει τα χτυπήματα για να μπορέσει να κάνει κάποια επίθεση. Χτυπήματα βλέπετε τώρα από διαφορετικές γωνίες από τον αθλητή της κόκκινης γωνίας. Έμπειρος αθλητής. Με αρκετούς αγώνες στο Βέλγιο. Ο Νεοφύτου κλείνεται τώρα στα σχοινιά. Καλό αριστερό από τον Ντότζι. Πολλά χτυπήματα. Πολύ καλή κίνηση. Τέλος του πρώτου γύρου. Πολύ καλός πρώτος γύρος για τον Ντότζι Αγικά. Thank you.
Πολύ καλός πρώτος γύρος για τον Ντότζι Αγικά. Βλέπουμε στη γωνία τον νεοφύτου μαζί με τον προπονητή του, τον κύριο Αραβή, να του δίνει τις τελευταίες οδηγίες. Να κάνει περισσότερα χτυπήματα, να είναι περισσότερο ενεργητικός. Ίσια δεξιά ντυρέκ από τον Αγικά. Ο νεοφύτου προσπαθεί να δώσει μονά χτυπήματα από ό,τι βλέπετε. Χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Καλό ίσιο αριστερό από τον Αγικά. Μία κλασική στρατηγική για αριστερόχειρες. Να κινούνται προς τη δεξιά πλευρά για να αποφεύγουν τα δυνατά δεξιά χτυπήματα. Καλό πρώτο χέρι, καλό πρώτο δεξί direct. Κίνηση. Καλό ίσιο χτύπημα από το νεοφύτου. Ο Αγικά συνεχίζει με πάρα πολλά ίσια χτυπήματα. Δεν δίνει τη δυνατότητα στον νεοφύτου να μπορέσει να σχοράρει. Καλό ίσιο αριστερό κόντρα από τον Αγικά. Πάρα πολύ καλός αθλητής. Μία επίθεση από τον νεοφύτου χωρίς αποτέλεσμα. Βλέπουμε ίσια χτυπήματα από τον Αγικά στο κεφάλι, στο σώμα. Πολύ ενεργητικός, δεξί ίσιο ντυρέκ, συνεχώς ενοχλεί τον αντιπαλό του. Και ένα μεγάλο προτέρημα, πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ καλή κίνηση, ώστε να του δίνει δυνατότητα να προηγείται και να μην δέχεται χτυπήματα. Καλή τακτική από τον Αγικά, δουλεύει πάρα πολύ το δεξί direct, ίσια χτυπήματα μέσα έξω. Πάρα πολύ καλός αγώνας. Ο νεοφύτου χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για να ισορροπήσει το παιχνίδι. Καλή επίθεση από τον Ντότζι και τέλος του δεύτερου γύρου. Τρίτος γύρος, τρίτος και τελευταίος γύρος. Ο Αγικά πήρε και τον δεύτερο γύρο, του τον δώσαν οι κριτές. Ο Χρήστος Αραβής προσπαθεί να βοηθήσει τον νεοφύτου για να του αλλάξει τη στρατηγική, ώστε να μπορέσει να σκοράρει χτυπήματα. Αλλά είναι, όπως βλέπετε, πολύ δύσκολο. Ο Αγικά είναι πάρα πολύ καλός αθλητής. Κινείται, δεν δίνει ούτε δευτερόλεπτο στον αντίπαλο. Πολύ καλή στρατηγική από τον Αγικά, τον αθλητή της κόκκινης γωνίας. Πάρα πολύ καλά πόδια, απόσταση, ρεφλέξ. Βλέπετε ίσια χτυπήματα.
Καλό, ίσιο αριστερό από τον Αγγικά. Καλό, ίσιο δεξιά από τον Νεοφύτου. Πρέπει να κάνει όμως μεγαλύτερη προσπάθεια. Με περισσότερα χτυπήματα. Αυτές είναι και οι οδηγίες από τη γωνία του. Βλέπουμε τον Αγγικά να αλλάζει γωνίες. Ένας αθλητής με αρκετό ταλέντο, ο αθλητής της κόκκινης γωνίας. Διπλό δεξί ίσιο αριστερό από τον Αγγικά. Ο Νεοφύτου προσπαθεί, χωρίς αποτέλεσμα όμως. Καλό αριστερό από τον Αγγικά, καλή επίθεση πάλι με ίσια χτυπήματα. Πολύ ενεργητικός αθλητής. Μπορούμε να πούμε και ένα πολύ καθαρό παιχνίδι χωρίς μεγάλη συμμετοχή του διαιτητή. Βλέπουμε τον Νεοφύτου τώρα να γίνεται λίγο πιο επιθετικός, να προσπαθεί να σχοράρει. Ο Αγγικά τον κρατάει μακριά με ίσια χτυπήματα και με αυτή την καταπληκτική κίνηση των ποδιών. Καλό αριστερό κροσέ από τον Νεοφύτου. Τέλος του αγώνα. Πάρα πολύ καλός αγώνας. Πάρα πολύ καλός αθλητής, ο αθλητής κόκκινης γωνία, ο Ντότζι Αγγικά. Νικητής με ομόφωνη απόφαση λοιπόν, ο Ντότζι Αγγικά. Ένας πάρα πολύ καλός αθλητής. Εδώ βλέπουμε ετοιμάζονται για την απονομή των μεταλλίων τους. Εδώ στην απονομή βλέπουμε τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Χρήστο Αραβή. Όπως είπαμε, ένας προπονητής με μεγάλη εμπειρία, με πολλά χρόνια προπονητική στο εξωτερικό, σε πάρα πολλά τουρνουά. Εδώ οι αθλητές. Σεβασμός και από τις δύο τους αθλητές.